Παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης πραγματοποιήθηκε τελικά χθες το απόγευμα η εκδήλωση της Χρυσής Αυγής στον Αλμυρό. Στην περιοχή έκαναν αντισυγκέντρωση συλλογικότητες της αριστεράς και αντεξουσιαστές. Με νεκρή πόλη έμοιαζε χθες ο Αλμυρός, λίγη ώρα πριν από την εκδήλωση της Χρυσής Αυγής με ομιλητές τους βουλευτές Λαγό και Ηλιόπουλο. Τα καταστήματα γύρω από την κεντρική πλατεία όπου θα πραγματοποιούνταν η εκδήλωση παρέμειναν κλειστά ενώ δημιουργίες των ΜΑΤ βρίσκονταν ήδη στην περιοχή για τον φόβο επεισοδίων. Είδαμε 7 δημιουργίες των ΜΑΤ τα οποία ήρθαν στον Αλμυρό. Είδαμε ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας να κάνει βόλτες πάνω από την πλατεία του Αλμυρού. Είδαμε τη μία συγκέντρωση να έχει 50 με 100 άτομα και είδαμε και την άλλη συγκέντρωση να έχει 50 και 100 άτομα και όλο αυτό το διάστημα να υπάρχει ένας γενικότερος φόβος σε όλους τους κατοίκους. Ερήμωσε η πλατεία από τα παιδιά, από τις οικογένειες, πώς συνήθως όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν στην πλατεία. Οκτώ δημιουργίες των ΜΑΤ από όλη τη Θεσσαλία και τη Θεσσαλονίκη, ολόκληρη δύναμη του αστυνομικού τμήματος Αλμυρού και της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας μετέτρεψαν το κέντρο του Αλμυρού σε πραγματικό φρούριο. Η αστυνομία βρισκόταν στους γύρω δρόμους για να αποτρέψει συμπλοκές με μέλη οργανώσεων και συλλογικοτήτων που πραγματοποίησαν αντισυγκέντρωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία των χρυσαυγητών στον Αλμυρό. Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, τα ΜΑΤ απέτρεψαν πορεία διαμαρτυρωμένων που ξεκίνησε από την οδό Βόλου και πρόκειτο να εισέλθει στην πλατεία του Αλμυρού. Νέκρωσε η πόλη, οι καταστηματάρχες μάλιστα στις καρέκλες, οι καταστηματάρχες καθόντουσαν έξω από τα μαγαζιά τους προς αποφυγή κάποιων επεισοδίων που μπορούσαν να γίνουν να καταστρέψουν τις περιουσίες τους. Όλα αυτά δεν είναι ενέργειες αυτές που τιμούν σήμερα αυτούς που διοργανώνουν τέτοιες συγκεντρώσεις και από τη μία την πλευρά και από την άλλη. Σήμερα, όπως είπα και τις άλλες φορές, μια φιλορρηνική πόλη είναι ο Αλμυρός. Με οικογενειάρχες, με ανθρώπους του Μόχθου. Που θέλουν με ένα Σαββατοκύριακο να βγουν στην πλατεία με τις οικογένειές τους, τα παιδιά να παίξουν στην πλατεία πάνω. Και χθες ήταν μια έρημη πλατεία του Αλμυρού. Και ένα ελικόπτερο να περιφέρεται πάνω από την πλατεία. Η πορεία στη συνέχεια κινήθηκε περιμετρικά της πλατείας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να μην τους επιτρέπουν να πλησιάσουν. Τα μέλη των συλλογικοτήτων παρέμειναν στην οδό Αγίου Δημητρίου, ενώ τα μέλη της Χρυσής Αυγής βρέθηκαν στην οδό Ερμού. Η εκδήλωση της Χρυσής Αυγής πραγματοποιήθηκε χωρίς παρατράγουδα και έληξε ειρηνικά λίγο μετά τις 8 το βράδυ, αν και μετακινήθηκε από το κέντρο της πλατείας στην αρχή του πεζοδρόμου της Ερμού. Το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε, να είστε σίγουρος ότι, κύριε Λμπάκη, ότι θα το θέσω θέμα να μην παραχωρηθεί η πλατεία σε κανένα πολιτικό κόμμα και ας ψηφίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι κατά συνείδηση ό,τι θέλουν. Μπορούσε μόνο αυτά τα θέματα μέσα στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου να γίνουν ομιλίες και να εκφραστεί περισσότερο. Η πλατεία τι τη θέλανε, για 100 άτομα, η πλατεία χωράει 2.000 άτομα. Για 100 άτομα και για 50 άτομα ήταν αρκετός ο χώρος του πολιτιστικού κέντρου, μια και μέσα μπορούν να μπουν 300 άτομα και να γίνει μια ομιλία. Και θα ήταν από την πλευρά μας και δεν θα υπήρχε κανένα ζήτημα και κανένα πρόβλημα. Δηλαδή έπρεπε να δημιουργηθεί όλη αυτή η κινδυνολογία και η φοβία στους κατοίκους να μαζέψουν τα παιδιά τους από την αγορά, να μαζέψουν καρέκλες